Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στα Κόκκινα Γυαλιά, στην εκπομπή του Liverpool.gr Pavla TV, στο YouTube. Όπου εδώ άλλο ένα άρθρο γνώμης θα εκτεληθεί στις οθόνες σας. Στο YouTube. Live. Ναι, και όχι ας πούμε στις οθόνες του υπολογιστή σας να διαβάζετε και να ξετραγωνόμαστε. Ξέρω το. Ποιος διαβάζει. Διαβάζουμε, εντάξει, μην τρελαθούμε. Γιατί και εμείς αυτά δεν τα βάζουμε στο μυαλό μας, δεν έχουμε τελειώσει. Τα διαβάζουμε, τα ψάχνουμε. Ναι. Τα ψάχνουμε φυσικά. Έχουμε αναρτήξει αρκετά θέματα. Έχουμε εστιάσει και σε κάποιους ποδοσφαιριστές μας. Θα εστιάσουμε σε όλους σταδιακά μέσα στη χρονιά. Είναι καλό να κοιτάζουμε κάποια πράγματα στους παίχτες, τα καλά και τα κακά του στοιχεία, και να βλέπουμε την εξέλιξή τους, τη βελτίωσή τους, αν θέλετε. Και πολλές φορές να κοιτάζουμε και πράγματα τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με τον αγωνιστικό χώρο. Διότι κακά τα ψέματα είναι άνθρωποι. Ναι. Γελάει γιατί ξέρει τι λέω. Δεν ξέρετε. Θα είναι στην πορεία του βίντεο. Λοιπόν, σήμερα είναι το πρόσωπο που θα εστιάσουμε είναι ο Λιωρίς Κάριους. Είναι ένας goalkeeper που ήρθε με αρκετές περγαμηνές, θα λέγαμε, στην ομάδα πέρσι το καλοκαίρι. Και είναι ένας παίχτης ο οποίος έγινε λόγος για το κατά πόσο πραγματικά μπορεί να προσφέρει ή όχι. Έπαιξε κάποια παιχνίδια πέρσι και. Στην Premier League. Στην Premier League, μάλιστα, και μάζεψε πολύ σκληρή κριτική για τις εμφανίσεις του. Εντάξει, νομίζω όχι και τόσο άδικα. Ναι. Δεν θέλω να είμαι σκληρός κι εγώ, αλλά. Κοίταξε, Αντώνη. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αυτό πιστεύω, ναι. Λοιπόν, είναι ένα παιδί που είναι πολύ ψηλό, όπως βλέπετε. Είναι σε πολύ καλή σωματική δομή, γιατί είναι σχετικά αδύνατος, αλλά είναι πολύ δυνατός. Όποιος έχει δει βίντεο με τη Mainz, υπάρχουν ας πούμε βίντεο που έχει κάνει εκπληκτικές αποκρούσεις. Εγώ έπαθα σοκ με αυτά που είδα. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι στα 25 του χρόνια. Δηλαδή, φτασμένος goalkeeper στα 25 δεν είναι κανένας. Δεν είναι σχεδόν κανένας. Είναι ελάχιστη περίπτωση. Ας μην ξεχνάμε την Τεχεία όταν ήρθε ας πούμε, στην Αγγλία. Τα 2-3 πρώτα χρόνια λέγανε τι μας έχουν φέρει εδώ πέρα. Τον κοροϊδεύανε όλοι. Και έλεγα εγώ σε φίλους, γιατί όλοι έχουμε φίλους από την άλλη μεριά. Λέω ότι είστε άδικοι. Διότι ο goalkeeper ήρθε στην Αγγλία, το ξέρετε πολύ καλά, το παιχνίδι είναι διαφορετικό. Είναι πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο σκληρό. Ο goalkeeper τρώει ξύλο στην περιοχή. Και δεν προστατεύεται λες και είναι μπαλέτο το παιχνίδι, είναι σκληρό. Οπότε θα πρέπει να κάνει υπομονή να μάθει και ο goalkeeper το πώς πρέπει να χειρίζεται πράγματα στην άμυνά του. Ακριβώς. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο Μινιολέ. Ήταν στη Σάντερλαντ. Ήταν στη Σάντερλαντ. Γνώριζε το στυλ παιχνιδιού. Γνώριζε και όμως όταν είναι στη Λίβερπουλ, σε πολλά πράγματα μέχρι να μάθει τη λειτουργία και να πάρει θάρρος, να αρχίσει να βγαίνει εξόδους Γιούρια, να σηκώνει γόνατο και να πάρει ο χάρος. Πέρασαν 3 σεζόν. Ναι. Μην τρελαθούμε. Από πέρσι, μάλιστα πέρσι είχα πάει με την Crystal Palace το φθινόπωρο. Και επειδή έχω μια προσωπική γνωμία με έναν Άγγλο προπονητή τερματοφυλάκων και πιστοποιημένο από την UEFA, μου έλεγε ότι έχει μειονέκτημα στην αναποφασιστικότητα. Το είπα σιγά σιγά για να σας μείνει. Στην αναποφασιστικότητα, στο πώς κάνει εξόδου, στο πώς χειρίζεται την περιοχή, τους αμυντικούς του. Δηλαδή, είναι σαν να μην έχει γρήγορη σκέψη, ας πούμε. Δεν έχει γρήγορη σκέψη, λέει. Δεν παίρνει πρωτοβουλία. Δηλαδή, του λείπει κάτι. Και αυτό είναι τροχοπέδι, λέει. Μόνο, όχι μόνο για αυτόν, για όλη την άμυνα. Είδαμε λοιπόν ότι στα μισά τη σεζόν ξαφνικά ο Μινιολέ και μπήκε ένα κλειδί, κλικ, το ξεκλείδωσε και έβγαινε Γιούργια. Και είδαμε και πρόσφατα ότι θα μπορούσε να έχει πάρει μια κόκκινη κάρτα με τη Στόκ. Ναι, ναι, ναι. Βγήκε έκανε τάκλινγκ στην περιοχή. Εγώ τρελάθηκα όμως αυτό. Λέω δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, για τον Μινιολέ είναι άλλο κομμάτι, το οποίο είχαμε την τύχη να το συναντήσουμε με την Εθνική Βελγία όταν ήθελα να παίξει με την Εθνική Ελλάδος. Οπότε λίγο πολύ τη συνέντευξη που βγάλαμε στον αέρα, την ξέρετε, έχετε αρκετά στοιχεία. Θα κάνουμε και με τον Αντώνη ένα αφιέρωμα. Γιατί από τότε έχουν περάσει ήδη 3-4 περίπου μήνες και θα μεσολαβήσουν και άλλα. Ας γυρίσουμε στο Λιωρίς Κάριους και να δούμε λίγο το ιστορικό του που έχει να κάνει με τις ομάδες που έπαιξε. Πάμε στην επόμενη, αυτό ακριβώς. Ο Γιάννης Αθανασούλιας είναι όπως πάντα στην κονσόλα και μας βοηθάει με το υλικό μας. Είδαμε ότι ήταν στην Στουτγκάρδη και από εκεί ξεκίνησε από την SSV. Ulm. Την οποία προσωπικά αγνοώ, γιατί δεν είμαι τόσο πολύ γνώστης του γερμανικού. Φτάνω μέχρι ας πούμε, την δεύτερη εθνική τους, να το πούμε έτσι, για τους πιο παλιούς χρησιμοποιώ κάποιους όρους. Αλλά από εκεί και πέρα το χάος για μένα. Όσο και αν σας πέρασε πιθανό. Πήγε στη City, ναι. Ναι, πέρασε σε πολύ μικρή ηλικία, στα 16-17, πέρασε από τη City ένα φεγγάρι, να το πω έτσι. Ένα χρόνο ουσιαστικά. Και επέστρεψε στη Mainz το επόμενο Δεκέμβριο για την ακρίβεια, όπου όπως καταλάβατε πέρασε και δεν ακούμπησε. Μάλιστα ήταν ήδη στη Mainz δανεικός, οπότε ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του και γύρισε στη Mainz. Από εκεί, από το 2011 και μετά, ξεκινάει η πορεία του μέχρι και το καλοκαίρι του 2016. Που τον πήρε λίγο. Στη Mainz ήταν φοβερός, έτσι, είχε πολύ καλές εμφανίσεις. Ήταν
πέρα του Νόιερ, διαβάζαμε, ας πούμε, και γερμανός δημοσιογράφος ότι ήταν ο δεύτερος καλύτερος γερμανός τερματοφύλακας εκείνη την περίοδο, ας πούμε. Και τον πήραμε και σχετικά φτηνά, έτσι. Τον πήραμε 6 εκατομμύρια ευρώ από τη Mainz. Ναι, πραγματικά για. Εντάξει, είναι ταλέντο. Θα μπορούσε το επειδή είναι ταλέντο και έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις να σε σκίσουν. Εκεί δεν είναι Αγγλία, δεν είναι Premier League. Όχι, αυτό. Λοιπόν, να πάμε σε εικόνες από την εποχή που ήταν στην. Να λέτε με τη φανέλα τη City Teenager. Και εδώ τον βλέπετε σε μια αρκετά εντυπωσιακή φάση με τη Mainz. Τα stop του, μάλιστα έχω δει σε φάση που έκανε 3, 4 ή 5 stop ταυτόχρονα. Στη σειρά. Ναι, στη σειρά. Ταυτόχρονα, συγγνώμη, στη σειρά εννοώ. Και εδώ βλέπουμε ότι βγαίνει. Δεν είναι ότι δεν βγαίνει. Απλά μέχρι να συντονιστεί με το παιχνίδι, με την ταχύτητα που είναι διαφορετικός ο ρυθμός στο αγγλικό παιχνίδι, είχε πολλά προβλήματα προσαρμογής πέρσι. Και φέτος αποφάσισε ο Γιούργκεν να του δώσει παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Το οποίο, αν θέλετε, ορθολογιστικά δεν είναι λάθος, όσο και αν μας κακοφαίνεται που έχουμε ένδειξη εμπιστοσύνη στο συγκεκριμένο νεαρό. Διότι κακά τα ψέματα. Κάπου πρέπει να παίξει όμως και ο Κάριος. Δηλαδή, ας πούμε, φέτος το έχουμε και σε κάρτα. Έχει παίξει ένα μάτς Premier League με την Arsenal, που ήταν τραυματίας ο Μιγκέλε. Και έχει παίξει και 6 μάτς Champions League. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να πάρει παιχνίδι. Δεν μπορεί με 7 παιχνίδια μέσα σε μια σεζόν. Γιατί εντάξει, θα παίξουμε και με την Πόρτο τώρα, αλλά. Ποιο μα εγγυάται ότι θα παίξει ο Κάριος. Η αρχική του δήλωση του Κλοπ ήταν ας πούμε, ότι θα παίξει τους ομίλους. Ναι. Γιατί δεν μας είχε εγγυηθεί κανείς το Σεπτέμβριο ότι θα είμαστε στους 16. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε σε κάποια στοιχεία του παίχτη, τα οποία δεν είναι πάρα πολλά. Είναι πολύ δυνατός στο να, σε εκτινάξεις, στα ρεφλέξεις, τα οποία το έχουμε δει κατά διαστήματα. Πάρα, είναι πολύ καλός. Το έχουμε δει και σε βίντεο από την εποχή που ήταν στη Mainz, αλλά το έχουμε δει και σε παιχνίδια της Liverpool. Εντάξει, δεν είναι ιδιαίτερα δυνατός στις μακρινές μπαλιές. Δεν το πολύ έχει, αλλά εκτιμώ ότι με την προσαρμογή και με το πέρασμα των ετών θα το αποκτήσει. Και βγαίνει. Παίζει συχνά εκτός της γραμμής. Της γραμμής, δηλαδή. Δεν είναι αυτό που λέμε ότι του λείπει η ψυχολογία. Όχι, όχι, όχι. Είναι αυτό που. Το θάρρος του λείπει. Μπράβο. Που είπες πριν ακριβώς. Πρέπει να συντονιστεί λίγο με το παιχνίδι. Να πάμε λίγο να δούμε στην ιστορικά τις συμμετοχές του με τις φανέλες που έχει διατελέσει σε αξιόλογο επίπεδο. Και είναι οι χρονιές που παίξαμε τη Mainz, όπου βλέπουμε πια ότι έχει 23, 33 και 34 συμμετοχές. Βασικός τον Ζάρας πέρσι. Βασικός, έτσι. Πέρσι 10 συμμετοχές. Και φέτος μία στην Premier League, αυτό που σας είπαμε και πριν, και έξω Champions League, 90 λεπτά full. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι συμφωνώ βασικά μαζί σου και για τον Μινιολέ, αλλά και για τον Κάριος, ότι θέλει θάρρος ο Κάριος, δηλαδή θέλει να παίξει σερή παιχνίδια, με προστασία, με την κριτική σωστά να έρθει, να τον βοηθήσει όμως η κριτική. Μπράβο, αυτό ήθελα να τον βοηθήσει η κριτική, δηλαδή να μην πέσει ψυχολογικά και καταρακωθεί. Αυτό. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει δυνατότητες να παίξει στη Λίβερπουλ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι θα πάμε στην επόμενη κάρτα για να δούμε τις συμμετοχές του συγκεκριμένα αναλυτικά, ανά παιχνίδι. Με την Arsenal όπως και με τη Σεβίλη, εντάξει, με τη Σεβίλη και με την Σπάρτα και αλήθεια είναι ότι εκτέθηκε σε κάποιες περιπτώσεις και δέχτηκε τον γκολ. Με τη Σεβίλη στο 3-3, μην ξεχνάμε ότι είχε στο 1-0, αν δεν κάνω λάθος, έκανε μια εξαιρετική απόκρουση. Αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ έλεγα το 2-2 στην αρχή, αλλά στο 3-3, στο παιχνίδι της Ισπανίας, έκανε μια εξαιρετική απόκρουση. Γι' αυτό λέω. Ναι. Αυτό που λες. Όχι, εγώ είχε πει από πάνω. Ιστορικά από πάνω προς τα κάτω τα παιχνίδια. Με τη Σεβίλη στο 2-2, όπως και με την Σπάρτα και είχε μια καινή βαθμολογία. Η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα πως ήταν όλη η ομάδα σε χαμηλό ρυθμό. Κάποιο. Οπότε δεν είχε και νόημα που να το συζητήσουμε καν. Ναι. Ωστόσο δεν ήταν και τελείως κακό. Δηλαδή, ας πούμε σε αυτά τα παιχνίδια που έχει και σχετικά χαμηλές βαθμολογίες, νομίζω είναι χαμηλότερες του. Εντάξει. Και με τη Σπαρτάκ, ας πούμε, που έχει τη χειρότερη βαθμολογία. Όχι, κοιτάξτε, και η ομάδα όλη ήταν παγωμένη εντός εισαγωγικών και πραγματικά και ρεαλιστικά. Ακριβώς, έχει το μειονέκτημα ότι αν εκτεθεί, εντάξει, δεν μπορεί να είναι στη μέρα του κάθε μέρα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι έχει μια ανωδική πορεία στη βαθμολογία, βελτιώνεται σιγά-σιγά. Εντάξει, όταν πάρεις παιχνίδια, σαν είτε τέρμα είσαι, είτε μέσα είσαι, θες παιχνίδια. Θες παιχνίδια, εννοείται. Λοιπόν,
Να πούμε λοιπόν εδώ ότι πέρσι αντιμετώπισε κάποια θεματάκια. Ας σας βγάλουμε τις κάρτες, έχουμε το λόγο μας ακόμα. Αντιμετώπισε κάποια θεματάκια, ας πούμε, συγκεκριμένος γενικότερα στην προσαρμογή του στην Αγγλία. Είχε και κάποιες αλλαγές στην προσωπική του ζωή. Γενικά ήταν σε μια δύσκολη φάση. Κάποια τα ψέματα, η αλλαγή χώρας. Άλλαξε γλώσσα... πολλά. Γλώσσα, χώρα, πρωτάθλημα, στυλ παιχνιδιού. Άλλαξαν πολλά. Και όπως είπαμε και πριν, και, και επιμένουμε ότι το παιχνίδι διαφορετικό στην Αγγλία. Η περιοχή δεν είναι, πώς να το πω, Βατικανό για τον goalkeeper. Εκεί πέφτει ξύλο, ανελέητο. Σε όλες τις περιπτώσεις ο goalkeeper δεν προστατεύεται. Οπότε πρέπει να μάθεις να ανταποκρίνεις στις απαιτήσεις της μάχης που γίνεται στο νησί, σε ένα παιχνίδι. Αλλά γενικά και η ψυχολογία δεν ήταν καλή, διότι και στην προσωπική του ζωή δεν είχε μια αλλαγή, η οποία τον δυσκόλεψε πάρα πολύ. Και μετά από ένα σημείο είδαμε ανάταση. Τους λόγους της ανάτασης, λοιπόν, θα τους δείτε στην οθόνη σας. Που πραγματικά θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό η σύντροφος σε όλους ή ο σύντροφος στις κυρίες. Πέρα σημαντικό είναι στην ψυχολογία. Αυτό, πέρα από την εξωτερική εμφάνιση, την οποία, okay, λογικό είναι ένας νεαρός, πολύ εμφανίσιμος, δεν θα είχε πρόβλημα στο να επιλέξει, αλλά η εμφάνιση δεν είναι το α και το ω. Βέβαια, okay, όταν έχει τέτοια εμφάνιση η κυρία, η οποία είναι γυμνάστρια, μοντέλο και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, καταλαβαίνετε ότι φυσιολογικό είναι να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανάταση ψυχής. Νομίζω ότι πλέον αρχίζει να κοντράρει και το Νίνξ στα... Ναι, άστο. Γιατί κάποιες άλλες έχουν μεγαλώσει που έχουν περάσει οι κυρίες. Λοιπόν, να γυρίσουμε σε εμάς και να πούμε ότι είναι ένας τερματοφύλακας που θα βοηθήσει σίγουρα και όσο είναι σε καλύτερη ψυχολογία ο Κάριος, αυτό θα βοηθάει τον ανταγωνισμό και με τον Μινιολέ. Έτσι λοιπόν, γιατί κατά τα ψέματα κάνουν προπόνηση οι goalkeeper ειδικοί, μαζί, ειδικοί, και μόνοι τους φυσικά και με την ομάδα, αλλά όσοι υπάρχει ανταγωνισμός, βοηθούνται μεταξύ τους. Να σου πω για κάτι όμως τώρα. Δηλαδή, ο Κάριος παίζει μόνο στο Champions League. Στο Champions League θα παίξουμε δηλαδή ουσιαστικά σε δύο μήνες. Δύο μήνες θα είναι απραγός. Δεν νομίζω. Δηλαδή μετά, ας πούμε... Μπορεί να τον βάλει στο παιχνίδι με την Everton στο κύπελο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αν έχει τόση απραξία, μοιραία δεν μπορεί να παίξει μετά. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί σε νοκάουτ μάτς με την Πόρτο. Να σου πω, Αντώνη, η προσωπική μου εκτίμηση είναι όμως, αλλά το τονίζω είναι εκτίμηση, είναι ότι θα μετρήσει τα παιχνίδια ο Γιούργεν και θα δει ότι εκεί που έχει να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο που είναι πιο ισορροπημένη η συμπεριφορά του, για να του δώσει το περιθώριο και ένα μικρό λάθος να μπορεί να το διορθώσει ή να το ελέγξει. Γιατί κατά τα ψέματα είμαστε άνθρωποι. Έτσι. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Όλοι κάνουμε λάθη. Το να έχουμε σκληρή απέτηση να αγγίζουν το τέλειο με ποδοσφαιριστές είναι παράλογο. Ούτε εμείς είμαστε τέλειοι. Εκτιμώ λοιπόν ότι αν του δώσει το περιθώριο σε παιχνίδι που θα είναι όχι πολύ σκληρές οι απαιτήσεις να μπορέσει να διορθώσει ένα λάθος, θα είναι ευκαιρία γι' αυτό να αποκτήσει περισσότερη εμπειρία. Γιατί ο τερματοφύλακας, ό,τι και δεξιότητες να έχει, όσο ταλέντο και να είναι, όσο δουλεμένος και να είναι στην προπόνηση, αν δεν έχει εμπειρία και βλέπουμε ότι όλοι οι μεγάλοι τερματοφύλακες πατάνε σχεδόν τα 30. Ο Μινιολέ έχει 5 χρόνια στο σύλλογο. Το σκεφτεί. 5 στα 6. Γι' αυτό και παίζουν και μέχρι μεγάλη ηλικία, έτσι. Μπράβο, γι' αυτό και πάνε μέχρι 35. Και δεν έχουν πρόβλημα. 38, στην Αγγλία, εδώ, 4 μέχρι 41 παίζει. Ο Σίλτον έπαιξε μέχρι τα 41. Στο Μουντιάλ της Ιταλίας ήταν 41 χρονών. Ας έδωσαν στα πέναλτι επί το κακομοίρηση σωστά, αλλά ήταν στενάχωρη η εικόνα αυτή για ένα τέτοιο παίχτη. Θέλουμε λοιπόν να πιστεύουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί κάποιο τρόπο ώστε θα βοηθήσει και τον Μινιολέ και τον Ντάνι Γουόρντ που είναι από πίσω. Για να κάνουμε υπομονή γενικά. Για να κάνουμε υπομονή γενικά. Και με τον Γουόρντ, ο οποίος έχει δείξει αυτούς καλά στοιχεία, αλλά και με τον Γκάριος. Δηλαδή δεν χρειάζεται, ας πούμε, στην κάθε φάση που θα κάνει λάθος. Ναι, θέλουμε τερματοφύλακα. Δηλαδή, αυτό πια είναι παράλογο. Τερματοφύλακα δεν αγοράζεται. Από τη μια μέρα στην άλλη, άντε και πήραν τον τερματοφύλακα. Δηλαδή, βλέπουμε μεγάλες ομάδες και. Μου έδωσε τεράστια πάσα. Yeah. Πραγματικά, αυτό που φαντώνεις είναι τεράστια πάσα τώρα. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το να φέρει ένα παίχτη στην ομάδα δεν είναι πάω στο σούπερ μάρκετ και παίρνω ένα κιλό ρύζι, ξέρω εγώ, και ένα κιλό φασόλια ή και μου λείπει και λίγη ζάχαρη, παίρνω και ένα κιλό ζάχαρη. Πραγματικά, θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα ότι έχει πολύ μεγάλη δουλειά το κομμάτι του μάνατζερ και πολλές φορές και εγώ που γίνομαι, ας πούμε, αυστηρός με τον Γιούργεν, είναι διότι θέλω το απλό. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία όντως δεν θέλω να τα ξεπεράσω. Δεν θέλω να προσπεραστούν. Αλλά το κύριο πράγμα είναι ότι δεν είναι, ας πούμε, δεν φτιάχνω κέικ. Παίρνω τα στοιχεία, τα βάζω όλα τα. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Για να γίνει αυτό το κέικ, τέλος πάντων, η ομάδα έχει πάρα πολλά πράγματα. Και έχει να κάνει με ανθρώπους. Όπου δεν ξυπνάμε όλοι με την ίδια διάθεση, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε.
Είδατε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος είχε θεματάκια στην προσαρμογή του και τους λόγους που άλλαξε πάρα πολύ η ψυχολογία του και δούλεψε, δημιουργώντας ανταγωνισμό και στο Μινιολέ. Και ο Μινιολέ πέρσι ζορίστηκε, έκατσε, δούλεψε και διορθώθηκε. Ήταν και η πρώτη φορά, παρένθεση, που είχε και τόσο καλό ανταγωνισμό εσωτερικά ο Μινιολέ. Ναι. Πρώτη χρονιά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, είδαμε τα ωφέλη από το να είναι καλά και οι δύο και οι τρεις. Έχουν ακόμα πιο καλή ανταγωνισμό τώρα που είναι τρεις. Εννοείται. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Κάριους και γενικότερα με αφορμή τον Κάριους, είναι καλό να είμαστε όσο μπορούμε πιο ισορροπημένοι στις κρίσεις μας, να σκεφτόμαστε λίγο παραπέρα από αυτό που βλέπουμε, διότι δεν είναι τόσο απλό. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού από ένα μάνατζερ και το κομμάτι goalkeeper είναι μια κατηγορία μόνο του. Λοιπόν, αυτά για τον Λιωρίς. Κλείνοντας, μπορούμε να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ποιος ήταν οι λόγοι της ανάδασης του Λιωρίς. Μπράβο, και ο οποίος φυσικά μπορεί να το πανηγυρίζει στη ζωή του. Ευχόμαστε να είναι γερός και να είναι πάντα με θετική σκέψη να διδαχθεί από τον μεγαλύτερο σε ηλικία και γνώση και εμπειρότερο και φιλοσοφία στάση ζωής Σάιμον Μινιολέ. Για όσους ξέρουν, καταλαβαίνουν τι λέμε. Για όσους δεν ξέρουν, θα επιμεληθούμε και ένα θέμα με Σάιμον. Λοιπόν, ως το επόμενο επεισόδιο των Κόκκινων Γυαλιών, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε σύντομα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια σας.